ότι μπαίνουν 320 εκατομμύρια ευρώ για τα ευάλωτα νοικοκυριά και την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και 100 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία της πρώτης κατοικίας για ανθρώπους που έχουν δάνεια και οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα και δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν. Το επιπλέον ποσό που βγαίνει από το πρωτογενές πλεώνασμα που πλέον φτάνει στο 2,21% ενώ ο στόχος ήταν 1,75% θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αν θα δει και πάλι στους συνταξιούχους ή σε κάποιες άλλες ομάδες. Άρα αυτό που μου λέτε πάντως είναι ότι από το περίφημο αυτό πλεώνασμα, έτσι, αυτοί που θα πρέπει να στηριχθούν, θα στηριχθούν, μπορεί να είναι λίγο διαφορετικοί από πέρυσι, αλλά θα είναι κοινωνικά στρώματα, οικονομικά στρώματα έτσι, που έχουν μεγάλη ανάγκη. Να σας ρωτήσω τώρα, είδα κάτι χθες από τον κύριο Κοντονή και το Υπουργείο του βγήκε, ότι υπάρχει και ίσως είναι και μία, ίσως τηρείται αυτό που έχετε πει, η πρώτη κατοικία, να το πούμε κιόλας, έως του ποσού των 300.000 ευρώ για την πρώτη κατοικία, δεν θα μπορεί κανείς να αγγίξει αυτό που είναι την πρώτη. Στους ηλεκτρονικούς δεν θα μπει. Αυτό είναι οριστικό ή είναι απλώς... Αυτό είναι οριστικό. Είναι σε αυτό που λέγαμε ότι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί θα γίνουν για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Υπάρχουν άνθρωποι που εκμεταλλευόμενοι την οικονομική κρίση ενώ έχουν τη δυνατότητα δεν αποπληρώνουν τα δάνειά τους για μεγάλες περιουσίες. Μέχρι τις 300.000 ευρώ υπάρχει η προστασία της πρώτης κατοικίας και δεν μιλάμε για τους πληστηριασμούς μέχρι το ποσό αυτό. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και είναι σημαντικό. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε, γιατί αυτό που σας κάλεσα, επειδή έχω πολλά παράπονα και ενστάσεις και για το πετρέλαιο, το ξέρετε, πριν πάμε σε αυτό με τα καυσόξυλα. Σας είχα δει και είχατε βγάλει και μία ανακοίνωση ότι το θέμα πάει καλά και ο κόσμος θα πάρει κτλ. Να πούμε ότι από τα δημόσια δάση οι δικαιούχοι, που παίρνουν περίπου 13.000 χωρικά όλοι αυτοί, δεν έχει πάρει κανείς και τουλάχιστον φαίνεται πως δεν θα πάρουν για φέτος. Τι έχει συμβεί με την υπόθεση αυτή? Κύριε Παραδά, να σας θυμίσω ότι στις 29 Αυγούστου βγάλαμε ένα κοινό δελτίο τύπου με τον κύριο Σέλτσα, τον βουλευτή της Κοζάνης, για την διανομή των χωρικών η οποία αποφασίστηκε. Στην Φλόρινα αυτή η απόφαση υλοποιείται. Στην Καστοριά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κολυσιεργούν κάποιοι στο δασαρχείο, οι οποίοι δεν θέλω να πιστεύω ότι λειτουργούν ως κομματικοί εγκάθετοι, αλλά δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και το λέω ευθέως αυτό. Μα είναι το πράγμα. Με εκπλήσει αυτό που λέτε. Το λέω ευθέως. Δεν μπορεί στη Φλόρινα να έχει λυθεί το πρόβλημα να παίρνει ο κόσμος ξύλα, το ίδιο στα Γιάννενα και στην Καστοριά να υπάρχουν οι φήμες ότι τα ξύλα θα δοθούν τον Απρίλιο. Να σας πω λοιπόν τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό είναι τρομερό που ακούω, να το ακούσω όμως με ενδιαφέρον. Ναι, ακούστε ορίστε. Λοιπόν τι έχει συμβεί από την αρχή. Τον Μάιο-Ιούνιο βγήκε μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία έλεγε ότι για να δοθούν πλέον φέτος τα χωρικά θα πρέπει να γίνει διεθνής διαγωνισμός. Αυτό σήμαινε ότι θα μπορούσε ένας μεγαλοεργολάβος να πάρει όλο αυτό το ποσό των 800 περίπου χιλιάδων ευρώ που αφορά όλους τους νομούς και τον δικό μας και να κάνει τη δουλειά. Εμείς λοιπόν εδώ είπαμε ότι δεν θέλουμε να εφαρμοστεί αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία που θα δίνει την δουλειά σε έναν μεγάλο εργολάβο και θα χάσουν τη δουλειά τους όλοι οι τοπικοί συνεταιρισμοί. Ήταν στο χέρι σας να γίνει αυτό όμως, να μην το αφήσετε, μπορέσατε και το καταφέρατε. Μπορέσαμε λοιπόν να βρούμε τις ασφαλιστικές δικλείδες σε συνεννόηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος ή βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να υπάρξει αυτή η ασφαλιστική δικλίδα, να μην γίνει ο διεθνής διαγωνισμός και να μην χάσουν τη δουλειά τους οι τοπικοί συνεταιρισμοί. Αυτό για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Σωστό, γιατί χάναν οι άνθρωποι το μεροκάματό τους. Σοβαρό θέμα και καλώς και μπράβο που το ξεπεράσαμε. Ωραία. Λοιπόν, όσοι λοιπόν λένε ότι δεν έγινε εγκαίρος τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι λένε βλακίες γιατί δεν γνωρίζουν την υπόθεση. Εκεί λοιπόν βρήκαμε τον τρόπο ώστε να μην γίνει διεθνής διαγωνισμός και να μπορέσουν οι τοπικοί συνεταιρισμοί να πάρουν το έργο αυτό για τα χωριά τους και να έχουν οι άνθρωποι το μεροκάματό τους. Στις 29 Αυγούστου μαζί με τον κύριο Σέλτσα, τον βουλευτή Φλόρινας, βγάλαμε μία ανακοίνωση ότι το πρόβλημα λύθηκε και θα πάρουν κανονικά τα χωρικά στα χωριά οι άνθρωποι. Πολύ ωραία. Αυτή λοιπόν η απόφαση
Έρχεται στις 12 Σεπτεμβρίου η αποκεντρωμένη διοίκηση. 12 είπατε Σεπτεμβρίου, τα σημειώνω για να τα ελέγξουμε. Ο Γενικός Γραμματέας της αποκεντρωμένης, ναι, υπογράφει την εγκύκλιο ώστε να μπορέσουν, στην οποία φαίνεται τι ποσό αντιστοιχεί σε κάθε συνεταιρισμό για να υπάρξουν, να υπάρξει η απόδοση αυτών των χωρικών. Δίνεται λοιπόν η απόφαση αυτή προς το Δασαρχεία με την επισήμανση ότι πρέπει να αρχίσει η διαδικασία. Μετά από κάποιες μέρες βγήκε και η υπογραφή του Κονδυλίου. Η απόφαση όμως για να ξεκινήσει η διαδικασία έγινε στις 12 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή η διαδικασία αυτή λοιπόν, κύριε Παραρά, ναι, στη Φλόρινα για παράδειγμα, ξεκίνησε και στην Καστοριά όχι. Δεν γίνεται αυτό τώρα. Και όμως γίνεται. Και όσοι διακινούν άλλου είδους σενάρια, ότι δεν υπογράφτηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ότι δεν υπογράφτηκε από την αποκεντρωμένη, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι άσχετη με το θέμα. Και αφού είναι άσχετη με το θέμα, πριν μιλήσουν, καλό είναι να ρωτάνε και να μαθαίνουν. Εδώ... Πιστεύω όμως, ναι, ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Μπορώ να σας πω ότι μέσα στον μήνα θα λυθεί αυτό το πρόβλημα, γιατί πρέπει και το Δασαρχείο να κάνει τη δουλειά του. Ναι, ωραία. Ένα λεπτό τώρα. Η πληροφορία ότι δεν θα πάρουν οι άνθρωποι, πάνω σε αυτό τι κάνουμε τώρα? Εντάξει. Όσοι διακινούν αυτά τα σενάρια, γιατί, ναι, αυτές οι πληροφορίες φτάνουν στα δημοσιογραφικά γραφεία, φτάνουν όμως και σε μένα. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες πληροφορίες που λένε ότι κάποιοι υπεύθυνοι, ναι, 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 εγώ θα πω ανεύθυνοι, τους λένε πω... ότι θα πάρουν ξύλα τον Απρίλιο. Ακούστε, να σας πω το εξής εγώ τώρα, γιατί μίλησα, απλά τώρα το όνομά της δεν θυμάμαι, αλλά το έχω σημειωμένο, είναι η προϊσταμένη εκεί. Τέλος πάντων, μίλησα με την ίδια από την Διεύθυνση Δασών. Εγώ μίλησα τηλεφωνικά, της είχα ζητήσει να βγει να κάνει μια ενημέρωση η ίδια. Μου είπε ότι δεν θέλει να κάνει, όμως μπορεί να ενημερώσει εμένα. Μίλησα λοιπόν με την προϊσταμένη από την Καστοριά λοιπόν και μου είπε ότι η εγκατάσταση, κάπου 6-7 του μηνός έγινε αυτό, η εγκατάσταση θα γίνει τώρα, Οκτωβρίου δηλαδή, όμως δεν είμαστε σε θέση, είναι η κυρία Στέλλα Κωστακοπούλου. Λοιπόν, δεν είμαι σε θέση όμως να σας πω, λέω ότι μπορούν να πάρουν μέσα στη χρονιά αυτή. Λέω πότε. Ωραία, θα φύγει, θα έλεγα, θα λοιπόν, φύγει ο χειμώνας. Να είναι σε θέση να πάρουν μέσα στον μήνα, όχι στη χρονιά, όπως συμβαίνει στους γειτονικούς μας νομούς. Καθίστε, αυτό που μου περιέγραψαν είναι ότι τώρα θα πάνε, δεν προλαβαίνουν να κόψουν, μακάρι να κρατήσει ο καιρός, αν τα πράγματα όμως χειροτερέψουν. Από 12 Σεπτεμβρίου όμως έπρεπε να γίνει. Θα μπορούσαμε όντως, ναι, ναι, θα μπορούσαμε όντως από τέλος τότε. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα θα λυθεί, ότι κάποιοι μπορεί να δημιουργήσαν θέματα. Πράγματι υπήρξε αυτή η καθυστέρηση με το θέμα που σας είπα για τον Ιούνιο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ναι, ναι. Όμως προσπαθήσαμε να λύσουμε αυτό το θέμα ώστε να μην χάσουν τη δουλειά τους οι τοπικοί συνεταιρισμοί και να τα πάρει ένα σε μεγάλο εργολάβο. Ξεπεράστηκε λοιπόν θελήσαμε αυτό. Θελήσαμε να μην εξυπηρετήσουμε τέτοιου είδους συμφέροντα. 12 Σεπτεμβρίου έχει υπογραφεί από την αποκεντρωμένη η εγκύκλιος που σας λέω. Θέλω να πιστεύω ότι κάποιοι θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους και μέσα στον Οκτώβριο θα πάρουν οι άνθρωποι που δικαιούνται τα ξύλα. Ωραία, μέσα στον Οκτώβριο θα πάρουν, λέτε, δηλαδή μπορούν ακόμα και τώρα οι συνεταιρισμοί να πάνε να κόψουν και να δώσουν ξύλα. Έπρεπε ήδη να το κάνουν. Ναι, προλαβαίνουν. Έπρεπε ήδη να το κάνουν όπως έχει γίνει στη Φλόρινα και στα Γιάννενα. Ναι, καταλαβαίνω. Τώρα θέλω να έρθουμε, αυτό το περιμένω βέβαια και θα σας πάρω ξανά τηλέφωνο τέλος του μήνα. Εγώ το παρακολουθώ το θέμα γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Για να μου πείτε, γιατί έχουμε πολύ βαρύ, ναι, χειμώνα. Έχουμε βαρύ υπάρχει χειμώνα. Και η εγκύκλιος, η καινούρια, η απόφαση από τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Φάμελο, όπου λέει ότι, ναι, αυτό θα είναι καινούριο, δώσουν, ναι, πιο πολλά και πιο φθηνά ξύλα και δεν είναι δυνατόν κάποιοι να κολυσιεργούν και να παίζουν άλλο είδους παιχνιδάκια. Να παίζουν παιχνίδια, λέτε. Φανταστείτε, είδα και εγώ την απόφαση προχθές, 10 του μηνός βγήκε από το Υπουργείο και λέω, μα είναι δυνατόν, βγαίνει και ευνοϊκή νέα απόφαση την στιγμή που εμείς λέμε δεν θα πάρει κανένας. Φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Και δεν ξέρω γιατί έχει γίνει. Και να ξέρετε ότι το παρακολουθούμε, ότι ξέρουμε τι έχει γίνει. Α. Εδώ κάτι δεν όμως, έχω να σας πω τίποτε άλλο. Okay, περιμένω όμως εγώ να λυθεί. Γιατί, όποιος, γιατί είπατε για παιχνιδάκια, εφόσον παίζουν κάποιοι παιχνιδάκια, να τα σταματήσουμε τώρα. Δεν ακριβώς θα παίζουμε με εκατοντάδες νοικοκυριά και οικογένειες που ξέρετε πώς έχουν στεναχωρηθεί με την ακριβώς εξέλιξη αυτή. Μα έχουν και απόλυτο δίκιο. Γιατί εμείς είμαστε μια περιοχή με πολύ βαρύ χειμώνα
και δεν είναι δυνατόν. Υπήρξε, σας λέω, η καθυστέρηση, αλλά από τις 12 του προηγούμενου μήνα, εδώ και ένα μήνα έπρεπε να γίνει η σήμανση και ήδη οι συνεταιρισμοί να κάνουν τη δουλειά. Να κάνουν αυτό που πρέπει. Λοιπόν, το κρατώ αυτό, θα επικοινωνήσουμε ξανά. Τώρα θέλω να έρθω στο επίσης πολύ μεγάλο θέμα που είναι το πετρέλαιο. Αυτό που ακούμε είναι ότι υπάρχει καινούριο κόψιμο, λιγότεροι δικαιούχοι και στον προϋπολογισμό του 18, κύριε Τελεγιορίδου, δυστυχώς θα πω εγώ, έχουμε πάλι μειωμένο το κονδύλι. Και αυτό το οποίο βέβαια θέλω να σας θυμίσω, δεν ξέρω πόση αξία έχει πια, είναι ότι και πριν από 2, 3, 5, 6 χρόνια, σας θυμίζω και πολλοί από εσάς λέγατε για πετρέλαιο με 45 λεπτά. Κοιτάξτε να δείτε, πράγματι έχει μειωθεί το κονδύλιο. Στον προϋπολογισμό φέτος είμαστε στα μισά, στα 55 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι κάτι που έχουμε ήδη δει. Οι βουλευτές και από τη Δυτική Μακεδονία αλλά και συνολικά από τη Βόρεια Ελλάδα και από τους νομούς που έχουν κρύο έχουμε ήδη κινηθεί. Δηλαδή? Η υπόσχεση που έχουμε πάρει από το Υπουργείο Οικονομικών είναι παρά το γεγονός ότι το κονδύλιο είναι μειωμένο, ότι θα γίνει μια αποκατάσταση αυτού του θέματος μέσω των 320 εκατομμυρίων του προϋπολογισμού που είναι για τα ευάλωτα νοικοκυριά και την αντιμετώπιση της φτώχειας. Από εκείνο λοιπόν το κονδύλιο των 320 εκατομμυρίων ευρώ υπάρχει η συζήτηση με το Υπουργείο Οικονομικών, τον κύριο Χουλιαράκη, αλλά και με το Υπουργείο Εργασίας, ώστε τα επιπλέον 55 εκατομμύρια για να φτάσουμε στο περσινό ποσό να δοθούν από εκεί. Νομίζω λοιπόν ότι βρισκόμαστε καθίστε, στο τελευταίο στάδιο. Αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρω και θα έλεγα ότι είναι και μια είδηση. Δηλαδή λέτε ότι αυτό που βλέπουμε κομμένο πια θα μπει μέσα σε άλλο κωδικό. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε. Καθίστε όμως αυτό, δεν βλέπω να το έχετε ανακοινώσει επίσημα ακόμη. Όχι, είμαστε στο τελικό στάδιο ώστε να γίνει αυτό. Ήμασταν υποχρεωμένοι με βάση και αυτά που έχουμε υπογράψει με τη δεύτερη αξιολόγηση το ποσό για το επίδομα θέρμανσης να μειωθεί. Ναι. Οπότε η συζήτηση που γίνεται και πιστεύω ότι βρίσκεται σε πολύ θετική κατεύθυνση και πολύ γρήγορα θα έχουμε το αποτέλεσμα είναι το υπόλοιπο ποσό να μπει στα 320 εκατομμύρια που πάνε για επιδόματα για οικογένειες οικονομικά ευάλωτες και που ζουν στα όρια της φτώχειας. Εντάξει, και είναι κάτω από τη φτώχεια. Αυτό νομίζω λοιπόν ότι από εκεί θα εξοικονομηθούν τα υπόλοιπα 55 εκατομμύρια για να μην έχουμε πρόβλημα και να γίνει όπως έγινε και πέρσι. Ναι, γιατί τουλάχιστον έχει αυτό. Αν το ξεπεράσουμε αυτό που θα είναι σημαντικό, ελπίζω να το δούμε. Θα σας δώσω λοιπόν και μία είδηση την επόμενη εβδομάδα με άλλους βουλευτές από τη Δυτική Μακεδονία. Ναι. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε να το οριστικοποιήσουμε με το Υπουργείο Εργασίας. Το εύχομαι. Το εύχομαι. Ήδη το έχουμε συζητήσει με το Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ θεωρώ ότι είναι αυτονόητο και καλώς το κάνετε. Περιμένω όμως το αποτέλεσμα. Εννοείται μην το αργήσετε, γιατί πρέπει να γίνει όχι, γρήγορα. Όχι, θα πρέπει να γίνει άμεσα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω, ταυτόχρονα με την κουβέντα αυτή που διεκδικούμε τώρα, αυτά που τα είχαμε πέρσι, αλλά πάμε να τα χάσουμε φέτος, έστω να μείνει όσο και το περσινό. Δεν είναι ότι τα χάσαμε, είναι ότι ήταν υποχρέωση να αυτό. Μην υπάρχει το επίδομα αυτό καταγεγραμμένο. Να σας πω κάτι. Μπορείτε να δείτε και λίγο το ζήτημα του να δίδετε στον σωστό χρόνο το ποσό αυτό, κυρία Τελεγιορίδου. Δηλαδή, δεν είναι δυνατό να το παίρνουμε το επίδομα την Άνοιξη. Προσπαθούμε να κάνουμε τις διαδικασίες όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η δεύτερη δόση θα δοθεί το καλοκαίρι. Να σας πω κάτι, κύριε Παραγιά. Σας το λέω, κάνω μία έκκληση, γιατί ο κόσμος δεν είναι μόνο που το δικαιούται. Το θέμα είναι ότι δεν έχει να βάλει από την Κυριακή και μετά πετρέλαιο. Μέσα σε αυτό το κλίμα της οικονομικής ασφυξίας που ζούμε, εκείνο που με ενδιαφέρει σε πρώτο χρόνο είναι να εξασφαλιστεί αυτό το κονδύλιο. Το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα έχετε πράγματι δίκιο ότι θα πρέπει οι διαδικασίες αυτές να γίνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να παίρνουν μία ανάσα. Ξέρετε το τι σημαίνει είναι να το εξασφαλίσουμε. Φανταστείτε όμως όλο αυτό με έναν ωραίο τρόπο να μπορούσε να το πάρει ο κόσμος 20 Νοεμβρίου ή 10 Δεκεμβρίου. Θα τον πάντως βοηθούσε πάρα δόση, πολύ. Στην πρώτη δόση πάντως αυτό που μας έχει πει το Υπουργείο είναι ότι θα την πάρουμε πριν από τις γιορτές. Μεγάλο θέμα. Εντάξει, μακάρι να γίνει και αυτό. Τώρα, θα σας αποχαιρετήσω σιγά-σιγά. Θέλω να πείτε τον χρόνο των εκλογών. Υπάρχει ένα οργανόγραμμα, ένα χρονοδιάγραμμα, να το πω μάλλον, που λένε κάποιοι ότι ακόμα και τα συνέδρια αυτά τα περιφερειακά τελειώνουν Μάιο-Ιούνιο. Εκεί πια έχουμε και το τέλος των μνημονίων. Ελπίζω να μην είναι μόνο στα λόγια το τέλος, να είναι και ουσιαστική η ιστορία ότι τελειώνουμε το μνημόνιο. Έχουμε βέβαια θα έχουμε κυβέρνηση και από τη Γερμανία και πολλοί λένε, κυρία Τελεγιορίδου, ότι είστε έτοιμοι πια για εκλογές. Εκεί το πάτε το θέμα.
Καμία σχέση, κύριε Παραρά. Τα αναπτυξιακά συνέδρια γίνονται γιατί υπάρχει αναγκαιότητα η χώρα να μπει σε ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο και όχι στο μοντέλο που μας οδήγησε σε αυτή την τεράστια οικονομική κρίση. Τα αναπτυξιακά αυτά συνέδρια για πρώτη φορά γίνονται σε όλη τη χώρα με τη συμμετοχή όλων των φορέων και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με όλους εκείνους τους φορείς που μπορούν να γίνουν η ατμομηχανή μιας άλλης πορείας. Οι εκλογές θα γίνουν στο Σεπτέμβριο του 19 με τη λήξη της τετραετίας. Στο τέλος λέτε και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό θα το δούμε. Για να έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση μετά το τέλος του προγράμματος που είναι τον Αύγουστο του 2018 να προχωρήσει και σε αυτό που λέμε αναπτυξιακή πορεία και παραγωγική ανασυγκρότηση με άλλους ρυθμούς να και δω, πέρα από την Μνημονιακή Επιτροπή. Να σας Επιτροπία. Δω πώς θα πάτε σε εκλογές το Σεπτέμβριο του 19 με μειωμένο το αφορολόγητο στα 5 χιλιάρικα, δραματικό κύριε Τελεγιορίδου και απαράδεκτο, σας το λέω έτσι ανοιχτά, και με μειωμένες τις συντάξεις από τον Ιανουάριο. Πιστεύω κύριε Παραρά ότι μετά τον Αύγουστο του 2018 που θα βγούμε από τα μνημόνια θα υπάρχει ο δημοσιονομικός εκείνος χώρος ώστε να εκτυλίξουμε και να εφαρμόσουμε πλήρως το πρόγραμμά μας. Εντάξει, το καταλαβαίνετε αυτό έτσι. Δηλαδή, θα είναι ένα τεράστιο ζήτημα να φτάσουμε και σε πάρα πολύ πιο άσχημες καταστάσεις που οι οποίες έχουν ψηφιστεί, έτσι το ξέρετε. Όχι, αυτή τη στιγμή έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση οικονομική και νομίζω από εδώ και πέρα μόνο για καλύτερο μπορούμε να ελπίζουμε. Τελευταίο τώρα. Διάβασα προϋπολογισμό, μια αποσαφήνιση, θέλω μια διευκρίνηση μόνο από εσάς. Διάβασα το προσχέδιο. Δεν έχω εντοπίσει αυτό που έχετε υποσχεθεί και ο Πρωθυπουργός το έχει πει ο ίδιος για το φθηνό ρεύμα το 18, τώρα δηλαδή. Αυτό λοιπόν που σας λέω είναι ότι επειδή έγινε και από εμάς αυτή η επισήμανση, το ποσό αυτό δεν θα είναι σε ξεχωριστό κωδικό, πηγαίνει μέσω των κωδικών των Υπουργείων. Μισόλυτο, θα το έχουμε αυτό, θα δούμε φθηνό ρεύμα δηλαδή το 18 η Δυτική Μακεδονία. Αυτή είναι η συζήτηση που έχει γίνει και η υπόσχεση του Πρωθυπουργού. Θα το δούμε λοιπόν. Αλλά θα πάει μέσα από τους κωδικούς και τα οικονομικά δεν των μας Υπουργείων. Δεν μας πειράζει, από όποιον κωδικό θέλει να σπάει, αλλά σας είπα ότι απλώς δεν είδα να ανακοινώνεται μέσα εκεί και λέω μήπως δεν το προβλέψαν τελικά αυτό. Όχι, όχι, είναι δέσμευση η οποία υπάρχει. Περιμένω κυρία Τελεγιορίδου την παρακολούθηση του θέματός σας για τα καυσόξυλα που λέτε να κάνουν κάποιοι τη δουλειά τους και να δοθούν τώρα τον Οκτώβριο τα ξύλα. Δεύτερο για το πετρέλαιο, το μεγάλο αυτό θέμα που μου είπατε ότι παρεμβαίνετε. Θα μπει από άλλο κωδικό του προϋπολογισμού το υπόλοιπο. Και τα υπόλοιπα που κουβεντιάσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Αποχαιρετάμε την Ολυμπία Τελεγιορίδου.